Ήταν η στιγμή. Εγώ... Μαμά, να σου εξηγήσω. Τι να μου εξηγήσεις, βρε αχαήρευτε. Τι να μου εξηγήσεις που στέκει μπροστά μου με χέρια και με πόδια όλα στη θέση τους, αντί να την έχεις πετάξει έξω με τις κλωτσές. Μα με πέταξε. Να, τώρα έφευγα. Μην του φωνάζετε άδικα. Τσιμουδιά εσύ, κλεφτρώνη, που θα μου τον υπερασπιστείς κιόλας. Μαμά, άσε με να σου πω. Τι να μου πεις. Δεν ντρέπεσαι. Παλιοκλέφτρα. Μαμά. Μαμούνια. Βρε εσύ. Τολμάς και μπαίνεις εδώ μέσα μετά από όλα αυτά που μας έκανες. Αγγελικούλα, είσαι καλά? Ναι, συμπονέσου τι κιόλας. Μην ανησυχείς, Νικόλα, μια χαρά είμαι. Αυτό το χαστούκι το άξιζε. Ναι, Αγγελικούλα, είσαι καλά. Άνοιξε έτσι, βρε, και το ταμείο να πάρει όσα λεφτά δεν πρόλαβε την προηγούμενη φορά. Τουλάχιστον, ειδοποίησες την αστυνομία. Αφού δεν τις κάναμε μήνυση, το ξέχασες? Α, βέβαια. Με είχανε πιάσει τα ιδεολογικά μου. Αυτά με μαράνανε. Βρε. Τη θητεία μου στο ρίγα να ευχαριστείς που δεν είσαι πίσω από τα κάγκελα αυτή τη στιγμή. Εγώ ήρθα να σε ζητήσω συγγνώμη. Λείπαμε πολύ για ό,τι έκανα. Ήμουνα τρομερά αχάριστη, το ξέρω. Αυτό που δεν ξέρεις είναι ότι... Πόσο ντρέπομαι αυτή τη στιγμή. Εσείς μου δώσατε δουλειά κι εγώ... Και εσύ μας έδωσες μια μουτζανά. Εγώ φεύγω. Στα τσακίδια! Αγγελική, περίμενε. Ελπίζω κάποτε να με συγχωρέσετε. Αγγελική, που πας? Έλα εδώ. Ας την αφήγει. Ας την αφήγει, θα σ' αρχίσω και σένα στα καστούκια. Πάει, έφυγε. Δεν μου λες κανακάρι μου. Μήπως θυμάσαι ποια είναι αυτή? Η Αγγελική που σου ράγισε την καρδιά. Η Αγγελική που μας ξάφρισε το ταμείο. Για θυμίσου καλά. Για ακόνησε τη μνήμη σου, καμάρι μου. Επέστρεψε τα λεφτά. Τι είπες? Επέστρεψε τα λεφτά. Αυτό ήθελα να σου πω τόση ώρα και δεν μ' άφηνες. Γι' αυτό ξαναγύρισε και εσύ την έδιωξες. Τι εννοείς? Να ρωτήσουμε τη Μαρία για τον προμηθευτή, αφού και αυτή δεν ήξερε. Ναι, αλλά τώρα που ο Αλέξης έφτασε στο Μιλάνο, το πιο πιθανό είναι να της έκανε πλήρη ενημέρωση. Ε, τι θα χάσεις αν τη ρωτήσεις? Δεν μπορώ να καταλάβω ότι σε έχει πιάσει ξαφνικά. Μα σου είπα. Ναι, ξέρω. Από ξαφνικό ενδιαφέρον για την κολεξιόν. Μήπως όμως πίσω από αυτό το ενδιαφέρον κρύβεται και κάτι άλλο? Δεν σε καταλαβαίνω, βρε Μαρκέλα. Σαν τι να κρύβεται δηλαδή? Εσύ θα μου πεις. Εντάξει. Συγγνώμη, ξέχνα το. Έλα, βρε κοριτσάκι μου, τι σε έπιασε, μια ερώτηση έκανα. Ναι, για τα σκοτεινά κίνητρά μου. Τι κίνητρο να έχω εγώ, βρε Μαρκέλα? Έπεσε στα χέρια μου αυτό το άρθρο για τους προμηθευτές. Και σκέφτηκα να βοηθήσω. Αλλά ειλικρινά, αυτή τη στιγμή αισθάνομαι πολύ χαζή. Κάτσε κάτω, βρε παιδάκι μου, μην κάνεις έτσι. Συγγνώμη, έχεις δίκιο. Δεν χάνω να ρωτήσω τίποτα τη Μάρια να δούμε αν ο συγκεκριμένος υφασματέμπορος αναφέρεται στο άρθρο. Αχ, τι όμορφη που είναι. Άραγε θα μπορούσα μια μέρα να γίνω κι εγώ έτσι όμορφη. I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty again. Na 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 na. Should be organized. Γραφείο πρέπει λέγεται. Μαρία, σε καλά, τι θόρυβος είναι αυτός? Αχ, χιλιά συγγνώμη, εσείς είστε Δεσπίνη Στεφανέλη. Συγγνώμη, κάτι μου έπεσε. Το μυαλό σου μήπως? Κρίμα θα ήταν να το χάσουμε. Η Εκομόδο τελευταία στηρίζεται πάρα πολύ σε αυτό. Ειδικά ο Αλέξης. Μπορώ να σας βοηθήσω σε κάτι? Ναι. Θέλω να μου πεις τον προμηθευτή από το Μιλάνο. Υπάρχει λόγος που σε ρωτάω. Αχ, αχ, Δεσποινή Στεφανέλη, είμαι ασυγχώρητη. Ασυγχώρητη είμαι. Ξέχασα να ρωτήσω τον κύριο Μαντά όταν μιλήσαμε και... πιθανόν δεν το σκέφτηκε να μου το πει και εκείνος, γιατί είχε τόσο πολλά στο μυαλό του. Δηλαδή δεν έχεις ιδέα? Μάλιστα, λυπάμαι. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, Μαρία. Είναι η πρώτη φορά που σε πιάνω ανενημέρωτη για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Ναι. Έχετε δίκιο, δεν ξέρω τι να πω. Τέλος πάντων, φρόντισε να μάθεις. Δεν έχει ιδέα. Δεν έχεις ιδέα τι έχει περάσει η Αγγελική. Κι εγώ ηλίθιος έπαιζα το σκληρό. Μέχρι που ήρθες εσύ και τη χαστούκησες.
Και τώρα έφυγε, έφυγε, την έχασα εξαιτίας σου. Εξαιτίας σου για πάντα. Νικόλα, σταμάτα να κάνεις σαν τρελός. Τι μπούρδες είναι αυτές που μου τσαμπουνάς. Βρε, η κοπέλα είναι κλέφτρα, είναι αλήτησα. Σταμάτα, μαμά, μη μιλάς έτσι για την Αγγελική. Ότι μας επέστρεψε τα χρήματα, δεν σου λέει τίποτα αυτό. Ωραία, να πάμε τότε στην πλατεία Συντάγματος, να τη στήσουμε ένα άγαλμα. Η καλή κλέφτρα. Βρε, θα συνέλθεις ή θα βάλω τις φορές. Τα λεφτά μπορεί να μην είναι εντάξει, μπορεί να είναι πλαστά. Μαμά, σταμάτα! Σταμάτα να λες τέτοιες τρέλες, τέτοιες έλεγα κι εγώ. Και την είδες, την είδες. Με υπερασπίστηκε. Εμένα, ποιος θα με υπερασπιστεί. Όταν πάω μέσα για παιδοκτονία ή μύδια. Πρέπει να την πόνεσαι το χαστούκι. Α, και σένα από ό,τι θυμάμαι, σ' είχε πονέσει εκείνο το φιλί. Αλλά βέβαια, η μάνα σου διαθέτει καλύτερη μνήμη από σένα. Τέλος πάντων, πάω μέσα στην κουζίνα γιατί έχω δουλειά. Α, και όταν θα ξαναρχίσεις τις κατηγόριες, φώναξέ με, ταυτή της μάνας αντέχει πολλά. Τα λεφτά θα τα πάω στην τράπεζα, να δω αν είναι πλαστά. Τα ακούς? Τι είναι αυτό? Αυτό είναι της Αγγελικής. Την κράτησε. Κι όμως την κράτησε. Η Μαρία και να μην έχει ιδέα. Παράξενο. Αλλά άσε, εγώ δεν λέω τίποτα γιατί μπορεί να μου ορμήξεις πάλι. Μωρέ, λες και παραλές, αλλά δεν έχεις άδικο. Εδώ κάτι συμβαίνει. Αμπά, όχι. Δεν πρέπει να αμφισβητήσω ξανά τον Αλέξη. Λοιπόν, δεν σε έχω ξαναδεί έτσι. Πού είναι η Μαρκέλα που ήξερα? Η δυναμική, η σταθερή, η γεμάτη αυτοπεποίθηση. Η Μέγερα. Προσπαθώ να αλλάξω, Λίλιαν. Δεν θέλω να ρισκάρω τη σχέση μου με τον Αλέξη. Προσπαθεί να αλλάξει κι αυτός. Και δείχνω ότι πράγματι είναι ειλικρινής μαζί μου. Δηλαδή, αποκλείεται να τον πάρεις, να τον ρωτήσεις ποιος επιτέλους είναι αυτός ο μυστηριώδης προμηθευτής από το Μιλάνο, που εντελώς συμπτωματικά κανένας μέσα στην εκκομόντα δεν έχει ακούσει το όνομά του. Ακριβώς. Δεν πρόκειται να τον πάρω. Θα είναι σαν να τον αμφισβητώ. Α, κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τη φοβισμένη Μαρκέλα. Ωραία, λοιπόν. Μάθω ότι και να θέλω να επικοινωνήσω με τον Αλέξη είναι πολύ δύσκολο. Γιατί? Τους κλέψανε τα κινητά και είναι συνέχεια έξω. Θα πρέπει να αφήσω μήνυμα στο ξενοδοχείο για να με πάρει. Μάλιστα. Αγγλικά ξέρεις, δεν είναι έτσι? Τότε ποιο είναι το πρόβλημα? Μα, από τη λογοδιάρεια το ρίξαμε τώρα στην κατατονία. Μαμά, σε παρακαλώ. Βρε, παιδάκι μου, να φτιάξω τίποτα κόλυβα να πενθήσουμε την κλέφτρα που η μανούλα σου στέρισε. Τι είναι αυτό? Α, καλέ, αυτό είναι στοιχείο για την αστυνομία. Έχουμε τη φωτογραφία της. Μη διανοηθείς. Ένα λεπτό, δώσ' το, μαγόρι μου. Δεν την παίρνω, ένα λεπτό να δω. Ξέχασε το πορτοφόλι της, ήταν μέσα. Την κράτησε, μαμά, το καταλαβαίνεις, την κράτησε. Όχι, δεν το καταλαβαίνω. Γιατί εξάλλου? Α, πα, 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 πα. Καθόλου φωτογένεια. Δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Κούκλα είναι. Καλέ, δεν λέω για την Αγγελική. Για σένα λέω. Α, για μένα. Καλά. Μαρίανα, να σου πω. Μισά λεπτό, παρακαλώ. Μιλάμε με τον κύριο Στεγίου. Μόλις τελειώσεις, πάρε το Grand Hotel στο Μιλάνο. Θέλω να αφήσω μήνυμα για τον Αλέξη. Μάλιστα, κυρία Στεφανέλη. Τι είπες? Έριξες το αμάξι του Αλέξη σε ένα στήλο? Εντάξει, δεν το ρίξα ακριβώς. Γλίστρησε από μόνο του. Μόνο του? Είσαι σίγουρος? Μήπως ο στήλος πήγε και έπεσε πάνω του? Αυτό δεν το σκέφτηκα. Στέκει στο δικαστήριο. Ποιο δικαστήριο? Του Αγίου Πέτρου? Γιατί όσο πατάς αυτή τη γη, δεν θα προλάβεις να περάσεις από δίκη. Ο κύριος Αλέξης θα σε κρεμάσει με συνοπτικές διαδικασίες. Όχι, όχι. Όχι, αυτό δεν πρέπει να συμβεί. Όχι. Θα αυτοκτονήσω. Α, καλά. Αν προτιμάς να πας από τα δικά σου χέρια. Χριστίνα, κόψε τα αστεία, καίγομαι. Τι θα κάνω? Τι θα κάνω? Τι θα κάνω? Θα μεταναστεύσεις. Μια χαρά καριέρα θα κάνεις στο εξωτερικό. Λες. Λέγεται. Ναι, μαράκι μου. Μήπως ξέρεις που είναι ο Τζέρι? Ο Τζέρι? Ναι, Χριστίνα.
Έπρεπε να έχει πάει το αμάξι του κυρίου Μαντέσα συνεργείο. Ξέρεις αν το έκανε? Κοίτα, κάτι άκουσα σχετικά. Δεν είναι κάπου εκεί? Θα έπρεπε να το έχει πάει μέχρι τώρα. Κοίτα, συχνά για αλλού ξεκινάμε και αλλού η ζωή μας πάει. Αλλά άμα θέλεις να στο δώσω να σου μιλήσει, εσύ μπορείς να βοηθήσεις να βρεθεί μια λύση. Να βοηθήσω σε τι? Χριστίνα, δεν καταλαβαίνω. Συνέβη κάτι με τα μάξη του κυρίου Μαντά? Λέγε μου, Χριστίνα! Μισό! Τσέρι, μην κάνεις σαν μικρό παιδάκι. Έλα εδώ να της μιλήσεις. Η Μαρία μπορεί να σε βοηθήσει. Όλους τους βοηθάει. Έλα, παιδί μου. Τσέρι. Τσέρι, τι συμβαίνει? Μίλα, παιδάκι μου. Έλα. Έλα, Μαράκι. Λέγεται? Μαράκι, μήπως είναι καλύτερα να έρθεις εσύ από εδώ? Yes, hello. Good afternoon. Is this the Grand Hotel in Milan? Oh, good. I'd like to leave a message for Mr. Alexis Mandas. Yes, thank you. He's not registered. Oh, well then, can I leave a message for Mr. Dimitris Vretos? He's not registered either. This can't be right. There has to be a mistake. Κλείστο! Τι λάθηκες, τι κάνεις? Η Μαρκέλα περιμένει να τη συνδέσω. Μαριάννα μου, άκουσέ με προσεκτικά. Θα πει στη Μαρκέλα ότι ούτε ο κύριος Μαντάς αλλά ούτε και ο κύριος Βρετός βρίσκονται στο ξενοδοχείο αυτή τη στιγμή. Σιγά το ψέμα, γιατί μήπως βρίσκονται? Σε παρακαλώ, Μαριάννα, μην πεις ότι δεν είναι σε αυτό το ξενοδοχείο. Ναι, και όταν θα το μάθει η Μαρκέλα, θα μου βρεις εσύ άλλη δουλειά. Που ως γνωστόν φυτρώνουν στα δέντρα. Ειδικά για όσες διαθέτουν σκουρόχρωμη επιδερμίδα σαν τη δική μου. Μην ανησυχείς, γιατί αν κάνεις αυτό που σου λέω, θα κερδίσεις την ευγνωμοσύνη του κυρίου Μαντά και έτσι δεν θα αφήσει να σου συμβεί τίποτα. Άκουσα καλά. Ο κύριος Μαντάς την έκανε πάλι την κουτσουκέλα του. Τι πια? Κερατώνει τη Μαρκέλα στο Μιλάνο. Ναι. Ναι. Αυτό κάνει. Γεια στα χέρια. Γεια στα χέρια του ανθρώπου. Καλά τις κάνει τις καρακάξες. Κατάλαβες, Μαριάννα μου. Γι' αυτό δεν πρέπει να μάθει τίποτα η Μαρκέλα. Κατάλαβα. Εκείνος κάνει τις βρωμιές, εμείς τρέχουμε. Λοιπόν, εγώ πάω τώρα, γιατί φοβάμαι πως ο Τζέρι πρέπει να έχει κάνει κάτι στο αμάξι του κυρίου Μαντά. Σοβαρολογείς? Απαπά, θα το σκοτώσει ο Αλέξης. Ελπίζω να κάνω λάθος. Πάω να δω. Μαριάννα, όπως είπαμε, σύνταξη. Πρέπει να ειδοποιήσω τις άλλες. Αν η Μαρία έχει δίκιο, τότε ο Τζέρι χρειάζεται επιγόντως τη βοήθειά μας. Εμένα θα με βοηθήσει κανείς? Δεν κατάλαβα τι λες. Πήρα στο ξενοδοχείο και μου είπαν ότι ούτε ο κύριος Μαντάς αλλά ούτε ο κύριος Βρετός είναι εκεί αυτή τη στιγμή. Και φυσικά δεν είναι, Μαριάννα, αφού όλη την ώρα είναι εκτός για δουλειές. Αυτό που σου είπα εγώ είναι να με συνδέσεις για να αφήσω ένα μήνυμα. Α, δεν κατάλαβα. Νόμιζα ότι θέλατε να τους μιλήσετε. Να συγκεντρώνεσαι και στη δουλειά, όχι μόνο στο ταρό, Μαριάννα. Σου είπα καθαρά ότι θέλω να αφήσω ένα μήνυμα. Συγγνώμη, έχετε δίκιο, εγώ φταίω. Τέλος πάντων, πάρε ξανά και άφησε ένα μήνυμα για τον Αλέξη. Μάλιστα. Τι θέλετε να πω? Ότι θα του τηλεφωνήσω το βράδυ, να είναι εκεί και να με περιμένει. Μάλιστα. Τι ώρα να πω? Μην πεις ώρα. Να κάτσει μέσα και να περιμένει τηλεφώνημά μου. Μα... Κατάλαβες τι είπα? Ό,τι ώρα θέλω εγώ θα τον πάρω. Μάλιστα. Μπράβο, Μαρκέλα. Πού να ξεπορτίσει τώρα στο νυχτερινό Μιλάνο? Είσαι μια αλεπού. Με χρειάζεστε εμένα κάτι άλλο? Όχι, πήγαινε. Α, μια στιγμή. Ο Τζέρι πήγε το αυτοκίνητο του Αλέξου συνεργείο. Δεν πιστεύω να το ξέχασε. Δεν το γνωρίζω αυτό. Εμένα με συγχωρείτε. Σου φάνηκε λίγο περίεργη ή είναι η ιδέα μου? Η ιδέα σου είναι, Λίλιαν. Τελευταία έχεις γίνει πολύ καχύποπτη. Ηρέμησε λίγο, ε. Δεν μπορώ. Τα πόδια μου κόβονται. Αχ, να λυποθυμίσω, μου έρχεται να το. Πού του. Όχι, Μαρία, μη μου το κάνεις αυτό. Στηρίζομαι σε σένα. Πρέπει να φανείς δυνατή. Άσε με να λυποθυμίσω εγώ. Αχ, Θεούλη μου, τι θα κάνω? Πώς θα το πω στον Αλέξη? Τι θα κάνει άμα δει τα μάκη του έτσι πως το έκανες, ε? Τι θα κάνει? Όχι, δεν θα του πεις τίποτα. Μαρία, σε κετεύω. Πέφτω στα γόνατά σου. Δεν θα του πεις τίποτα. Η ζωή μου κρέμεται από τα χέρια σου, Μαρία. Τι γίνεται εκεί, καλέ? Της κάνει πρόταση γάμου? Ίσως αυτό να ήταν κάποια λύση. Μπορεί τότε ο Αλέξης να το λυπότανε και να του χάριζε τη ζωή. Σε ικετεύω, Μαρία, σε ικετεύω. Αμάν, βρε, πουλάκι μου πια. Ναι. Έξινος. Δεν με λυπάσαι, βρε, που θα σε τρέχω στο νοσοκομείο για πλήση στομάχου από αυτά όλα τα γλυκά που χαλβαδιάζεις. Όχι. Αν θες να μάθεις, δεν σε λυπάμαι καθόλου.
Αντί να προσπαθείς να αυτοκτονήσεις με κοκάκια, σκίσε αυτή τη ρημαδό φωτογραφία και πήγαινε στην αστυνομία. Το πορτοφόλι! Το πορτοφόλι δεν έχει να πάει πουθενά. Α, ναι. Με αυτή την ελπίδα ζεις ότι θα έρθει να το πάρει. Δεν τρέπεσαι, βρε, δεν τρέπεσαι. Δεν έχεις καθόλου περηφάνεια πάνω σου που κρέμεσαι από τα φουστάνια μιας κλέφτρας. Καλημέρα, αρχηρό μου. Καλημέρα. Είναι έτοιμη η τούρτα για τον τάκι μου? Ναι, ναι, έτοιμη. Την έχω μέσα στο ψυγείο. Όλα καλά, Νικόλα. Κάπως στεναχωρημένο σε βλέπω. Κυρία Ελπινική, πιστεύετε στη μοίρα? Τι να σου πω, δεν. Κυρία Ελπινική, τι γνώμη έχετε για τους κλέφτες? Δεν σε καταλαβαίνω, Νικόλα. Πού κολλάνε οι κλέφτες με τη μοίρα? Καλέ, άστονε, καλέ. Έτσι τα λέει, από ένα έργο το έχει δει. Ορίστε, νάτι, και σε καλή μεριά. Τον χαίρεστε τον τάκι σας. Τι πά να κάνεις εκεί? Είναι χρουσουζιά να τη δεις πριν το πάρτι. Τι λες εκεί, βρε Αργυρό? Τούτα είναι, δεν είναι ηφικό. Άκου, χρουσουζιά. Τι είναι αυτό? Λάθος τούρτα μου φέρες. Εγώ? Αποκλείεται. Ε, πώς? Αντί για τη Χανάτη και τους 7 νάνους, εδώ βλέπω μια γυμνόστατη κοπέλα. Από Σαντική. Ναι, δεν έχεις άδικο. Ήταν για ένα bachelor party. Θα τα μπέρδεψα, φαίνεται. Φαίνεται. Μου δίνεις τώρα τη δικιά μου? Αυτή τώρα. Την πήρανε χθες για το bachelor party. Το μπέρδεμα που σου έλεγα. Και τώρα εμείς πού θα σβήσουμε τα κεράκια? Πάνω στη γυμνόστηθη. Γιατί? Λίγη του πέφτει του τάκι σου. Τα παιδιά μεγαλώνουν γρήγορα. Εξάλλου, οι άλλοι γιατί δεν διαμαρτυρήθηκαν για τη Χιονάτη? Εκομόντα, λέγεται. Έλα, Σεργέ. Μην ανησυχείς, δεν σε ξέχασα. Είμαι σίγουρη ότι θα σου έχω το όνομα του προμηθευτή μέσα στη μέρα. Έλα, λέγε. Πώς σου φαίνεται? Έχει ταλέντο στη ζωγραφική μέσα αντίκη ο Νικόλα σου. Και έχει κάνει κάτι συμμετρικές καρδιές. Να λυπάσαι να τις φας. Καρδιές? Βρε, λαγουδάκια δεν είπαμε? Πανάθεμάσαι. Τι σ' άκουσα και σ' άφησα και το φτιάξες εσύ? Καρδιές έκανα? Δεν το κατάλαβα. Για λαγουδάκια ξεκίνησα. Δεν μου λες? Αυτό θα τους πεις όταν σε ρωτήσουν γιατί πήγες στο δρομοκαΐτιο. Δεν πειράζει, αρχηρό μου. Μην τον μαλώνεις. Θα τα εξηγήσω αυτά εγώ στο τάκι μου και θα καταλάβει. Τι θα καταλάβει? Ότι ο Νικόλας είναι πολύ, μα πολύ ερωτευμένος. Ορίστε, ρεζίλοι γίναμε. Μας καταλάβανε. Άκου, καρδούλες. Μαμά, πιστεύεις στη μοίρα? Αχ, στη μοίρα μου την άχαρη, την κονταροχτυπημένη. Τι θα γίνω, βρε, με σένα? Μου λες, τι θα γίνω? Ευτυχώς που η κλέφτρα σου μας επέστρεψε τα λεφτά και πήρα κι εγώ η κακομοίρα μια χαρά σήμερα. Καλησπέρα. Α, εσύ είσαι. Κέτη μου, είναι από τις λίγες φορές που χαίρομαι τόσο πολύ που σε βλέπω. Του Ηρακλή, του ήρθε μια λιγούρα για κοκάκια. Πόσο μηνών είναι? Συγγνώμη. Όχι, τίποτα, τίποτα, λέω. Θα σου βάλω να δω αν έχουν μείνει ή τα τάραξε όλα ο Νικόλας. Αργυρό, ναι. Να σου πω, είναι καλά? Γιατί κάπως παράξενο τον βλέπω. Δεν θα το πιστέψεις. Ξέρεις ποια είχε μούτρα να εμφανιστεί σήμερα εδώ? Η Αγγελική. Ποια? Αυτή που σας έκλεψε? Ναι. Αυτή η αλήτησα. Κοίτα, κοίτα πως μου έκανε το παλικάρι μου. Καλά και δεν φοβήθηκε, μήπως φωνάξετε την αστυνομία? Ήρθε να μας φέρει πίσω τα λεφτά που έκλεψε. Α, τότε αλλάζει το πράγμα. Θα μετάνιωσε για ό,τι έκανε και ήρθε να μεταμεληθεί. Να πάει στην εκκλησία να κάνει μετάνιες. Δεν θα με του πάρει έτσι εμένα αυτή. Αργυρό, είσαι πάρα πολύ σκληρή. Ο Θεός μας δίδαξε τη συγγνώμη. Πρέπει να της τη δώσεις. Αλήθεια, κυρία Κέτη? Η Αγγελικούλα μπορεί να άλλαξε? Και βέβαια μπορεί. Και τότε πρέπει να βρεθούν άνθρωποι δίπλα της να τη στηρίξουν και όχι να της κλείσουν την πόρτα κατάμουτρα. Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δεν μπορεί. Κάπου εδώ θα το έχει σημειωμένο. Κορίτσια, σταματήστε να μιλάτε όλες μαζί μου, προκαλείτε πανικό! Ναι, βρε! Εμείς σου τον προκαλούμε τον πανικό! Μα βρε, Τζέρι, το είδαμε όλες μας, ήταν μεγάλη ζημιά. Τι θα κάνεις? Πρώτα απ' όλα, πρέπει να βρω ένα φτηνό συνεργείο να το πάω.
Το θέμα όμως είναι να μην μάθει τίποτα ο Αλέξης. Ο οποίος σημειούται αν έρχεται αύριο, έτσι δεν είναι, Μαράκι? Έτσι είναι. Τελείωσε. Είμαι χαμένος, τελειωμένος. Πανικοβλημένος. Ηρέμησε, θα βρούμε κάποια λύση. Αν έπεφτε το αεροπλάνο του Αλέξη. Α, Χριστός. Τότε δεν θα το μάθαινε ποτέ. Τζέρι, πάρ' το πίσω αμέσως. Καλά σου λέει, δεν τρέπεσαι? Αν ξαναμιλήσει έτσι για τον κύριο Μαντάφα, σε πλακώσω. Εντάξει, ρε κορίτσια, μια ιδέα είπα. Αλήθεια, Τζέρι, δεν μας εξήγησες πώς έπεσες πάνω στο στήλο. Φυσούσε και μπήκε ένα σκουπιδάκι στο μάτι μου και ενώ πάλευα να το βγάλω. Έγινε το μοιραίο. Μαρία, να σου μιλήσω. Τι έγινε, κατάλαβε τίποτα η Μαρκέλα? Όχι, αλλά μου είπε να αφήσω μήνυμα στον Αλέξη στο ξενοδοχείο ότι θα τον πάρει το βράδυ. Και δεν είπε καν ώρα. Δεν την πιστεύω αυτή τη μέρα. Όλα να πηγαίνουν στραβά. Τι να πρωτοσώσω, η κακομοίρα. Τι να κάνω εγώ τώρα? Λοιπόν, θα πεις στη Μαρκέλα ότι άφησες το μήνυμα. Πάλι ψέματα? Φοβάμαι. Κι εγώ φοβάμαι την οργή του Θεού. Αλλά εσύ να είσαι σίγουρη ότι φοβάσαι περισσότερο την οργή του κυρίου Μαντά. Λέγε. Λοιπόν, εγώ πρέπει να βρω τον κύριο Μαντά, να τον ειδοποιήσω πριν προλάβει να τον αναζητήσει η κυρία Μαρκέλα πρώτα. Αυτό είναι. Πάω στο γραφείο μου. Πού πας, άκαρδη Μαρία? Μη μ' αφήνεις. Εσύ είσαι το μυαλό εδώ μέσα. Λυπάμαι, Τζέρι, αλλά με την περίπτωσή σου θα ασχοληθώ αργότερα. Τι να κάνω? Λιλιάν. Τι κάνεις εδώ? Ω, Θεέ μου. Πώς είναι έτσι το γραφείο μου? Έψαχνα μια γομολάστιχα. Γομολάστιχα. Με δουλεύεις? Το γραφείο μου είναι σαν να έχει πέσει βόμβα. Γιατί ψαχουλεύεις τα πράγματά μου? Τι έψαχνες να βρεις? Γύρω στα 2.000 ευρώ. Τόσα πολλά για μερικές γρατζουνιές. Ευχαριστούμε πολύ. Μας υποχρεώσατε. Κορίτσια, πάει. Αποχαιρετήστε τον Τζέρι που χάνετε. Έλα βρε Τζέρι, μην το φάσεις κάτω. Ήταν νέος, ωραίος και υγιής. Και πήγε από χέρι άδικο. Σκληρό. Έτσι να γράψετε συνταφόπλακα όταν με στραγγαλίσει ο Αλέξης. Χτύπα ξύλο, Χριστιανέ μου, κάτι θα γίνει. Στο τέλος θα τσοντάρουμε κι εμείς έτσι, κορίτσια. Ναι, βέβαια. Κάτι θα γίνει, θα μαζέψουμε κάτι. Θα διοργανώσουμε και έρανο αν χρειαστεί. Στην ανάγκη θα βγούμε και στη ζητιανιά. Εντάξει, που λέει ο λόγος δηλαδή. Κορίτσια, δεν ξέρω τι να πω. Με συγκινείτε. Είμαι ο πιο τυχερός άνθρωπος του κόσμου. Εμένα σε έχουμε. Να σε αφήσουμε να πας από το χέρι του Μαντά. Γίνεται, δεν γίνεται. Δεν μιλάς. Θα μου πεις τι στο καλό έψαχνες στο γραφείο μου και μη μου ξαναπείς γιατί ομολάστηχα. Δεν κατάλαβα, Μαρία. Σαν πολύ θάρρος δεν έχεις πάρει. Για πρόσεξε πώς μου μιλάς. Εσύ να προσέξεις. Μπορείς να με κοροϊδεύεις πίσω από την πλάτη μου όσο θέλεις, αλλά δεν θα ξανανεχτώ να με μπλέξεις σε κάποια από τις ίντριγκές σου. Τι ίντριγκες και πρασινάλογα είναι αυτά? Μεγάλη φαντασία έχεις, Μαράκι. Η Μαρκέλα μου ζήτησε κάτι αναφορές και τις έψαχνα στο γραφείο σου. Αναφορές? Ναι. Και άλλωστε. Δεν κατάλαβα. Προς τι όλη αυτή η αναστάτωση? Μήπως έχεις κάτι να κρύψεις? Απλά δεν μου αρέσει να ψαχουλεύουν τα πράγματά μου και τα πράγματα της Εκομόντα. Ούτε στον Αλέξη θα άρεσε αυτό. Με απειλείς? Μάθε λοιπόν ότι η Μαρκέλα με έβαλε να ψαχουλέψω τα πράγματά σου. Η Μαρκέλα? Ακριβώς. Μου ζήτησε να μάθω ποιος είναι ο προμηθευτής, τα στοιχεία του οποίου έχεις βαλθεί να μας κρύψεις. Εγώ δεν κρύβω τίποτα. Σας είπα ότι... Σας είπα ότι δεν γνωρίζω ποιος είναι. Ναι, καλά. Και άμα θέλεις, θα πάρω τώρα τη... τη δυσποινή Στεφανέλη να της το πω εγώ ίδια. Δεν χρειάζεται. Εντάξει, σε πιστεύω. Με έπεισες. Φεύγω τώρα.
Και συγγνώμη για την αναστάτωση. Hello, I'm calling from Greece. Would you be so kind to put me through to Mr. Mandas? Mr. Alexis Mandas. He just left. Oh, so did Mr. Vreteos. Oh, well then, if he arrives or if he gets in touch with you, could you please tell him to call Maria Papasoterio? It's very urgent. Αυτό που επήγει είναι να βάλει στα μάξη ένα συνεργείο. Εμείς μέχρι αύριο να βάλουμε τα λεφτά, ώστε Θεού θέλοντος, όταν έρθει ο κύριος Αλέξης, να το βρει έτοιμο στη θέση του. Έλα, θα μπορέσουν να το φτιάξουν έτσι τσακμπάμ. Μη χολοσκάς, αγόρι μου. Κι αν δεν γίνεται, θα πούμε στον κύριο Αλέξη ότι στο συνεργείο που ο ίδιος σου είπε να το πας, γινότανε χαμός εξού και καθυστέρηση. Έλα, Τζέρι μου, ποιος τον αράξει σου να συνέλθεις. Να είσαι καλά, γιατί άρχισα να ζαλίζομαι πάλι. Ο Τζέρι και το χαρέμι του. Βρε, εδώ τράκαρες με τα μάξι εξαιτίας μου. Ακόμα δεν έβαλες μυαλό. Συγγνώμη. Όχι, δεν καταλάβατε. Αχ, κορίτσια, αισθάνομαι χάλια. Με είχε πάρει από πίσω με το αυτοκίνητο. Δεν είδε το στήλο μπροστά του και έπεσε πάνω του. Πάω τώρα, μου φωνάζει ο Κρίστο. Ελπίζω να μην είναι μεγάλη ζημιά τελικά, Τζερούκο μου. Όχι, όχι, Πόπι, δεν είναι αυτό που νομίζετε. Τζερούκο, πάμε να φύγουμε, κορίτσια. Αφήστε το να τα βγάλει πέρα μόνος του. Ο αχρίος. Πού? Ξεφτύλα. Παλιάνθρωπε, πού σου. Αλίτη, πού σου ρε, που θα κάναμε κέρανο για χάρη σου. Μου να μου χαθείς γουρούνι, πού. Γουρούνι! Όχι, όχι, κορίτσια, μην με αφήνετε! Να σας εξηγήσω! Εγώ θα πάω κάτι φάρμακα στη Μερόπη. Εσύ κλείδωσε καλά, ε! Μην αφήσεις κανένα να μπει μέσα! Μην ανησυχείς, μαμά. Δεν θα έρθει. Το καλό που της θέλω. Αύριο το πρωί θα πάμε το πορτοφόλι της στην αστυνομία. Εντάξει? Λοιπόν, εγώ φεύγω. Είμαστε κλειστά! Συγγνώμη, αλλά... νομίζω πως προηγουμένως ξέχασα κάτι. Μαριάννα, έκανες αυτό που σου είπα. Πήρες το ξενοδοχείο να αφήσεις μήνυμα. Μάλιστα. Θα του το δώσουν όταν επιστρέψει. Τι έγινε, τον βρήκες? Όχι, Μαριάννα. Και αν δεν το βρούμε μέχρι το βράδυ, καταστραφήκαμε. Ήταν η Στίου.